πιο ωραίο από το να είσαι ερωτευμένος? Εννοείται. Τι πιο ωραίο? Βρες και εσύ μία να ερωτευτείς. Να ησυχάσουμε. Κωνσταντίνα μου, θα σε στενοχωρήσω, αλλά είμαι πάρα πολύ καλά. Δηλώσεις. Εγώ δεν μπορώ να δώσω break μετά από αυτό. Ας δώσω ο Παναγιώτης. Παιδιά, έχουμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση. Ναι. Εγώ ένα θα πω. Τον καινούργιο έρωτα του Θέμη. Εγώ θα καταγγείλω απλά σαν γειτόνισσα. Και μάλιστα γειτόνισσα εξ απέναντίας, γιατί τα παράθυρά του είναι απέναντι από τα δικά μου. Και γειτόνισσα Παύλα Κατίνα που παρακολουθείς. Μου τα λέμε γι' αυτά. Εντάξει, και εγώ την παρακολουθώ για αλήθεια. Και εκείνος παρακολουθεί. Τον τελευταίο μήνα τα παντζούρια του είναι συνέχεια κλειστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θέμης λείπει. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι ο Θέμης είναι μέσα, απλά κλείνει τα παντζούρια. Η οποία η Γερμανία είναι τόσο τρελή που βλέπει και μεταφυσικά. Δεν ολοκλήρωσα. Γιατί λοιπόν ντάλα καλοκαίρι ένας άνθρωπος, ντάλα καλοκαίρι, να κλείνει τα παντζούρια του και να μην αφήσει τη δροσιά να μπει μέσα? Φάση air condition. Το καυσόνι, μπράβο. Γιατί να μην μπαίνει ο ήλιος? Ακριβώς. Να έχουμε... Γιατί θέλει να είναι αθόρυβος. Κοίτα, είναι παντζούρια ορμητικά κλειστά. Έτσι. Είναι τόσο τρελή που... Γιατί άρα? Ωραία, αγαπημένη μουσική. Ο ροζ πάνθυρα. Τι κρύβεται πίσω από τη γρίλια του παντζουριού? Παιδιά, είναι τόσο τρελή που μου είπε μια φορά. 6 το πρωί τα είχες κλειστά και μετά ανοιχτά. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτή η κοπέλα. Δεν υπάρχει. Τι λέω, τι λες, παιδί μου, 6 το πρωί. Άρα ναι. Μάθαμε και την ώρα. Ναι, μάθαμε και την ώρα, βάσει Γερμανού. Θέμη τα παντζούρια στα κλείνεις γιατί θες να ακούγεσαι. Καλά, δεν είμαι στο σπίτι, γι' αυτό. Είσαι στο σπίτι, τα αυτοκίνητά σου είναι στο καγάζ. Έρχονται και με παίρνουν μεταξύ. Θέμη, απάντησε στην κρίση με ερώτηση. Πόσα αυτοκίνητα έχεις, Θέμη? Μπράβο, Ανατολία, μπράβο. Το έκανα λάθος. Τι συμβαίνει πίσω από τη γρίλια, Θέμη? Τι συμβαίνει? Θέλεις να σε ακούνε ή δεν θες να σε βλέπω?